Θα πάμε και στην κυρία Σιδηροπούλου που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων. Και εδώ έχουμε ένα ζήτημα, διότι και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή και η πληρωμή από τις επιδοτήσεις αυτών των οικολογικών που δεν έχει γίνει ακόμα και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Μια παράλυση που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο, αλλά η Γερμανία είναι αυτή η οποία ξεκινάει πρώτη και λέει μπάστα, μέχρι εδώ πρέπει να στηριχθούμε γενικώς. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Καλώς μεσημέρι, κυρία Σιδηροπούλου, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κυρία Μωραΐτη. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Από υγεία είμαστε καλά. Τα υπόλοιπα δύσκολα. Τα υπόλοιπα δύσκολα, αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχουμε και ένα διέξοδο μπροστά μας και αυτό μας ενοχλεί. Ο κύριος Λίτος μας είπε ότι στον ΕΠΚΕΠΕ υπάρχουν αφημοί που παίρνανε χρόνια τώρα επιδοτήσεις χωρίς να έχουν ούτε ένα ζώο. Σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους, εμείς το φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια. Ότι καρπώνονταν επιδοτήσεις χωρίς ζώα κάποιοι άνθρωποι και ήταν γνωστό της πάσης και ζητούσαμε να γίνουν έλεγχοι. Τώρα, αν ανακάλυψαν τον τροχό, δεν ξέρω. Ναι. Γιατί στον ΕΠΚΕΠΕ λείπουν, λέει, πάρα πολλά εκατομμύρια. Αναμενόμενο είναι. Αναμενόμενο. Εμφανίζονται περίεργα αφημοί με πάρα πολλά χρήματα να έχουν εισπράξει. Και κάποιοι αγρότες είναι απλήρωτοι. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, κάποιοι δεν έχουν πάρει ευρουλάκι. Κάποιοι δεν έχουν πληρωθεί καθόλου και ο φόβος μας και η ανησυχία μας είναι, κυρία Μωραΐτη, ότι δεν θα πληρωθούν και ποτέ. Ό, δεν γίνεται αυτό. Και όμως μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί εάν ακόμα μιλάμε για το πού έγιναν λάθη, αν έγιναν λάθη και θα ελεγχθούν όταν ελεγχθούν, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος όταν θα φτάσουν να δικαιωθούν, θα έχουν πάθει τη ζημία που θα έχουν διαλυθεί. Έτσι ακριβώς, και άρα δεν θα υπάρχουν, άρα θα πάμε σε κλείσιμο φακέλων στην υπόθεση αυτή. Πάντως περπατάμε με κλειστά μάτια και περίεργα και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εσείς πού θα δώσετε το παρόν τώρα, σε ποια συγκέντρωση για να καταλάβω? Εμείς, κυρία Μωραΐτη, εδώ και από ό,τι είχαμε μιλήσει και πριν τις γιορτές, ναι, είχαμε το θέμα των κτηνοτρόφων, γιατί ξέρετε, εκτός των προβλημάτων των υπολείπων, όπως είναι βετράλαιο, κόστος παραγωγής γενικότερα και ενέργειας γενικότερα, υπήρχαν και τα άλλα προβλήματα, πιο ειδικά σε εμάς τους κτηνοτρόφους, που ξεκινούσαν πάντα από το μεγάλο κεφάλαιο των βοσκοτόπων, των διαχειριστικών μελετών κτλ. Ναι. Γιατί αυτό ακουμπάει δυστυχώς και στη βασική μας και στα ecosystems και σε όλα αυτά. Μάλιστα. Απαντήσεις δεν έχουμε λάβει σε ό,τι αφορά την ΕΑΚΑΠ για αυτά τα κομμάτια. Για τους βοσκότοπους. Ναι, να, ένα είναι αυτό που σας λέω και πάλι δυστυχώς είναι ο πυρήνας πολλών προβλημάτων και πολλών πληρωμών των κτηνοτρόφων. Κυρία Σιδηροπούλου, συγχωρέστε με, εγώ δεν μπορώ να κρατήσω ψυχραιμία, διότι δεν είμαστε μια τεράστια χανής χώρα. Μια κουφτίτσα τόπος είμαστε και τέλος πάντων, αν δεν μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδουριών άχυρα, δηλαδή πού οδηγούμαστε και τι κάνουμε και τι θέλουμε. Δεν γίνεται κυρία Μωραΐτη, είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο το τι έπρεπε, ήταν και είναι ξεκάθαρο. Τι κάπου έπρεπε, καλάμε, κυρία Σιδηροπούλου. Το τι έπρεπε να είχε γίνει με το θέμα των διαχειριστικών μελετών. Εμείς εδώ και χρόνια, με οποιαδήποτε κυβέρνηση τελευταίας δεκαετίας, να το πούμε αυτό, είχαμε τεράστιο πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή μας υπόσχονταν όλοι κάθε χρόνο ότι θα είναι τακτοποιημένο το θέμα αυτό. Οι βοσκότοποι. Μάλιστα, ναι, και ποτέ δεν αστείο καταντάει. Ναι, ναι, ήταν πια, είχαμε γίνει γραφική. Λέγαμε βοσκότοπος και γελούσανε. Ναι. Δηλαδή, είναι αστείο, αλλά δεν είναι αστείο, είναι τραγικό, γιατί ήρθε αυτή η στιγμή των πληρωμών και οι κτηνοτρόφοι είναι πιο κακοπληρωμένοι αυτή τη στιγμή. Εμά, αφού δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, τι να σας πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι. Ακριβώς αυτό. Και το επόμενο μεγάλο πρόβλημα είναι, μιλάμε για ecosystems. Για ποια ecosystems μιλάμε? Εδώ δεν ξέρουν αυτοί που μιλάνε για τα ecosystems, που τα έχουν φτιάξει, τι πρέπει να κάνουν. Θα ενημερώσουν εμάς και πότε? Ποτέ. Ή πάρα πολύ καθυστερημένα. Αλλά πρέπει να είχατε ήδη πληρωθεί γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και όχι μόνο δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοιου είδους πληρωμή. Ναι. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα προγραμματίσουμε και για το 2024. Τι να προγραμματίσετε, κυρία Σιδηροπούλου? Θα πάρετε τα ζώα σας και θα τα πάτε να βοσκούν αλλού? Δηλαδή, συγγνώμη, τι λέμε τώρα? Ναι, υπάρχουν προγράμματα τα οποία δεν γνωρίζουμε πώς θα λειτουργήσουν. Δηλαδή θα ανοίξουν οι ΟΣΔΕ και θα πρέπει εμείς να πάμε να πάρουμε αποφάσεις και δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Χώρια που σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι απλήρωτος ο κτηνοτροφικός κόσμος. Για περιμένετε, κυρία Σιδηροπούλου, τι μου λες? Ένα λεπτό, ναι, ναι. Α, να το ρωτήσουμε αυτό. Σε ποια περιοχή, ξέρουμε σε ποια περιοχή μπήκαν...
Α, στον Δήμο Σιδηροπούλου. Κυρία Σιδηροπούλου, ναι, ολοκληρώστε σας παρακαλώ για να θέσω και αυτό το ερώτημα που δεχθήκαμε. Ναι, βεβαίως. Με ρωτήσατε και κάτι ακόμα, σε ποια συγκέντρωση θα παρευρεθώ. Ναι. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων. Αυτή τη στιγμή θα γίνει μια πανελλαδική συνάντηση στο Φίλιππος Ξενία. Ναι. Την Παρασκευή θα είμαστε και εμείς εκεί. Mm. Συνομιλούμε και με άλλους κοινοτροφικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα και στόχος μας είναι να γίνει μια κινητοποίηση πανελλαδική την ίδια μέρα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, με κοινά αιτήματα, έτσι ώστε να έχει τη δυναμική της. Τα χειρότερα έρχονται. Περιμένετε, γιατί κοιτάτε τώρα. Έχουμε θέμα και στη Δήμη του Γάλακτος. Βεβαίως. Έχουμε θέμα και το τι μπαίνει από τα σύνορα και της ελληνοποίησης. Το Πάσχα μπορεί για κάποιους να φαντάζει πολύ μακριά, δεν είναι όμως. Όχι. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοποίησεις, τουλάχιστον των κρεάτων που παρακολουθούμε, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να μπορέσουν να είναι ελληνοποιημένα. Όλα έτοιμα. Τέλεια. Ναι, 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 ναι. Και δεν ξέρω και σε τι τιμή πουλάτε εσείς το κρέας. Οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Όχι, δεν μπορεί να είναι εξευτελιστικές οι τιμές σε εσάς όταν εμείς το αγοράζουμε του Πανακρίβου. Αυτό πόσο είναι πουλάτε εσείς το κιλό το βόλιο, για να καταλάβω. Εμείς ξεκινάμε στο Μοσχάρι, ας πούμε, με 4,5-5,5, το έχω ξαναπεί από την Κατερίνη και κάτω. Δεν το συζητώ για τη σφαγή όλων στα μεγάλα ζώα με 1 ευρώ και σε όποιον αρέσει. Περιμένετε, κυρία Σιδηροπούλου, τι 4,5 και 5,5 πουλάτε. 9,5 στην καλύτερη των περιπτώσεων θα τα αγοράσουμε εμείς. Εσείς πώς το πουλάτε 4,5, τα υπόλοιπα που πάντα ενδιάμεσα. Ένα λεπτό. Κυρία Μωραϊτή, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στο κρέας και στο γάλα. Τι όταν εννοείτε? Και στο γάλα, αυτή τη στιγμή, ας πούμε για το πρόβιο, έτσι, μιλούσαμε για 1,70. Ναι. Και έχει βγει ένας κράχτης, έχει δώσει 1,70 και όλες οι άλλες γαλακτοβιομηχανίες έχουν πατήσει το 1,50, δηλαδή πιο λίγο και από 5, ενώ το κόστος έχει ανέβει. Καταλάβατε. Δεν στηρίζεται η κτηνοτροφία. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και μία πίεση που επί της ουσίας την κτηνοτροφία στην Ελλάδα την αφανίζει. Ναι, ένα λεπτό. Αφανίζουμε την κτηνοτροφία. Εμείς συνεχίζουμε και τρώμε κρέας και συνήθως, βρε αδερφέ, πώς την χάνει τώρα. Είναι ντόπιο. Δηλαδή, όλοι ναι. Ντόπιο κρέας τρώμε. Τέλος πάντων. Ένα είναι αυτό. Δουλευόμαστε σε αυτή τη χώρα. Δουλευόμαστε και μας αρέσει, μάλλον. Όμως, δεν σας είδα και εσάς να βάζετε κάποιο φρένο στα τελωνία και δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη μόνο στον Προμαχώνα. Δηλαδή, θα πρέπει να περιφρουρήσετε και μόνοι σας τα δικαιώματά σας και να πείτε ότι δεν μπορεί οι ελληνοποιήσεις να πηγαίνουν σύννεφο, διότι το Πάσχα έφτασε και θα φάμε όλοι φρέσκο ντόπιο κατσίκι και αρνί, ενώ δεν θα είναι ντόπια. Πώς θα γίνει δουλειά τώρα, επειδή τα φέρνουν τώρα και τα δίθεν ελληνοποιούν? Κυρία Μωραϊτή, το σχέδιο νόμου, ακούστε λίγο, το σχέδιο νόμου το οποίο είχαν παρουσιάσει όταν ακόμα και την τελευταία φορά που μιλούσαμε και είχαμε κατασκοτωθεί με τον κύριο Μπαγινέτα, λοιπόν, και λέγαμε για τις ελληνοποιήσεις και μεταξύ άλλων είχαμε αναφερθεί στον προβληματισμό που είχαν όλοι οι κτηνοτρόφοι στο Βόλιο, με τον νόμο που λέει ότι 5 μήνες άμα είναι στην Ελλάδα γίνεται ελληνικό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έγινε βούτυρο στο ψωμί δύο παχυντών και δύο εμπόρων. Σωστά. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι βοοτρόφοι της χώρας να πλήττονται και να θίγονται. Το καταλαβαίνουμε, κυρία Σιδηροπούλου. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν γνωρίζουμε αυτά τα θέματα, έχουμε χιλιοσκοτωθεί και το τα έχουμε καταγγείλει και τα έχουμε δείξει στο τελωνείο και στις κινητοποιήσεις μας μέσα. Αυτό είναι, αυτό κάνει, αυτό κουβαλάει. Γιατί να ασχοληθεί κανείς με γένες, με μεγαλώματα, με γάλατα, με κακό, με ιστορίες? Τα παίρνουμε έτοιμα, τα παχαίνουμε, τα πουλάμε. Δηλαδή τι άλλο να κάνουμε, κυρία Μωραϊτή? Δεν ξέρω. Να κρεμαστούμε στο τσεγγέλι εμείς? Δεν μια ξέρω. Χαρά τα ξέρουν και μια χαρά τα καταλαβαίνουν. Άμα τα ξέρουν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αντιδρούν. Το ποσοστό, γιατί να πω τώρα εδώ το δικό μας το λάθος, γιατί δεν έχει σηκωθεί όλος ο αγροτικός κόσμος σύσσωμος να τρίξει γη. Γι' αυτό. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα μας, αν κάνουν 1 ευρώ, ο καταναλωτής θα παίρνει 4 φορές επάνω. Μα μου λέτε 4,5 το βόλιο και το αγοράζουμε εμείς τη λιγότερη 9,5, θα τρελαθούμε τώρα. Περιμένετε λίγο κι εσείς. Διπλή τιμή. Διπλή και στο γάλα τετραπλή. Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να κάνει έλεγχο. Γιατί για και εμείς καταναλωτές έχουμε την ευθύνη μας. Είναι σημαντικό το κομμάτι Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Και αυτοί θα έπρεπε να ήταν συνοδοιπόροι μας για το καλό της αγροτικής οικονομίας αλλά και της οικονομίας γενικότερα. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, σας παρακαλώ τώρα. Εσείς ξέρετε ότι μπήκαν δημοτικά τέλη στα Μαντριά. Ναι.
Το άκουσα στο Δήμο Συνδικής από κάποιους συναδέλφους που... Πότε μπήκαν αυτά τα δημοτικά τέλη? Τι λέτε, κυρία Σιδηροπούλου? Στο Μαντρί, στο Μαντρί. Τι μιλάμε, για μονάδες υπερσύγχρονες που έχουν δημοτικά τέλη? Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για απλές μονάδες εκτατικών κτηνοτρόφων στο πουθενά, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα. Και τι δημοτικά τέλη? Χωρίς ρεύμα, ακούστε με. Χωρίς ρεύμα, χωρίς ρεύμα. Ναι, και τι δημοτικά τέλη βάλαμε και τι πληρώνετε δηλαδή για να κάνετε? Για να μην πω κάτι το οποίο, δηλαδή να μην πω το ποσό, έχω ακούσει διάφορα ποσά, θέλω να το διαλευκάνω. Τι είναι αυτά τα δημοτικά τέλη, τι πληρώνετε με αυτά? Πληρώνουν για το στάβλο, όπως πληρώνουν για το σπίτι. Αστειεύεστε τώρα? Όχι. Στο Μαντρί? Μάλιστα. Πάνω στο Κορφοβούνι? Μάλιστα. Ελάτε. Είναι ένα θέμα που θέλω πότε πάρα μπήκε πολύ. Αυτό? Πότε μπήκε αυτό? Αυτό πρέπει να έχει αρκετό καιρό και δεν το γνωρίζαμε. Και εγώ το έμαθα τώρα πριν τις γιορτές, δεδομένου ότι κάποιοι κλήθηκαν να πληρώσουν. Τι να πληρώσουν για το Μαντρί, στο Κορφοβούνι? Ναι. Και μου είπανε, πρόεδρε, αυτό πρέπει να το δούμε και τα λοιπά. Και είναι ένα θέμα πραγματικά πρέπει να το ψάξουμε. Το επιβάλλει κάποιος νόμος αυτό? Να μπει... Αυτό το επιβάλλει ο Δήμος. Ναι, ο Δήμος το επιβάλλει, αλλά προκύπτει από κάποιο νόμο να βάλουμε δημοτικό τέλος πάνω στο Μαντρί, στο Κορφοβούνι, χωρίς ρεύμα? Αυτά είναι αποφάσεις των Δήμων. Για πείτε μου, κυρία Σιδηροπούλου. Αυτά είναι αποφάσεις των Δήμων. Προφανώς και σε κάποιο συμβούλιο πάρθηκε μια τέτοια απόφαση και δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους πάρθηκε. Λοιπόν, αυτοί που το αποφάσισαν ή δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στο Μαντρί ή δεν ξέρουν τι σημαίνει κτηνοτρόφος. Μπορεί η κυρία Μωραΐτη απλά να θέλαν κάποια έσοδα. Τι λέτε, κυρία Σιδηροπούλου, τώρα? Αδιαφορώντας πλήρως για το παραγωγικό κομμάτι του Δήμου τους και αδιαφορώντας πλήρως για το τι ακριβώς. Μήπως είναι σπίτια αυτό εκεί πάνω και δεν είναι Μαντριά? Δεν υπάρχει σπίτι, κυρία Μωραΐτη. Δεν υπάρχει ούτε κεραμίδι. Δεν υπάρχει ούτε κεραμίδι? Όχι. Και είναι Μαντρί. Το Μαντρί που ξέραμε, όχι μια μονάδα υπερσύγχρονη και όλα αυτά. Και σας είπα, δεν μπορούσαμε τώρα να δούμε τι και πώς, οι διαλλαγές τώρα των δημάρχων και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα που θέλουμε πραγματικά. Ελάτε, κυρία Σιδηροπούλου, τώρα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η επανάσταση. Ήμαρτον, παιδιά, και τα Μαντριά. Έχει ασχοληθεί, είναι κανείς κτηνοτρόφος από αυτούς που εκλέχτηκαν τώρα, για να καταλάβουν το ζόρι σας? Ότι εσείς είστε 24 ώρες το 24ωρο και δεν υπάρχει ανάσα, δεν υπάρχει γυρισμός. Κατεβάστε τα ζώα σας κάτω στο Δήμο. Τι να σας πω τώρα. Ποιος είναι στη γραμμή που θέλει να παρέμβει? Παρακαλώ, σας ακούμε. Ένα λεπτό, κυρία Σιδηροπούλου μου. Ναι, θα περιμένω. Ναι. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Τώρα καλή χρονιά με αυτά που ακούμε, ναι. Καλά που έχουμε νέα ψυχιατρική. Ναι. Κώστας Αναγνώστου, λέγομαι από Κερκίνη, κτηνοτρόφος. Ναι, κύριε Αναγνώστου, πείτε μου. Θα σας πω με απόλυτα νούμερα. Ναι. Λογαριασμός τετραμήνου ΔΕΗ 113 ευρώ ρεύμα, 145 ευρώ δημοτικά τέλη. Περιμένετε, εσείς έχετε Μαντρί που έχετε και ρεύμα? Βεβαίως. Από το 2009 ηλεκτροδοτούμε. Αλλά να σας πω και κάτι, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά και στην τάξη. Ναι. Το 145, ένα λεπτό, κύριε Αναγνώστη, το 145 πώς προκύπτει? Τι πληρώνετε σε δημοτικά τέλη? Έχετε και τηλεόραση εκεί πάνω? Κυρία Μωραΐτη, δεν έχω τίποτα. Η Κερκίνη είναι πεδιάδα, είναι λεκάνη, να το πω έτσι. Ναι. Ο δρόμος που έγινε, για καλή μας τύχη είχαμε γνωστούς εκλεγμένους τοπικούς συμβούλους και δημοτικούς συμβούλους, μας ρίξαν λίγο χώμα. Ναι. Ούτε κάθους έχουμε, ούτε φωτισμό έχουμε στο δρόμο. Εδώ και 1,5 χρόνο πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Από το 2009 που πήρα το ρεύμα, κτηνοτρόφος είμαι, δεν τα πληρώναμε αυτά. Για πάντα όταν έλεγα... Πότε μπήκαν αυτά τα δημοτικά τέλη? Το 2009, λέτε εσείς? Όχι, κάνετε λάθος. Το 2009 δεν είχαμε καθόλου. Εδώ και ένα χρόνο τώρα μπήκανε. Α, ένα χρόνο τώρα. Τι λέτε? Ναι, και πληρώνετε παραπάνω? Ναι. Συγγνώμη τώρα που ενοχλώ λίγο. Αλλά... Δεν ενοχλείτε καθόλου, γιατί εμείς γελάμε. Καλά που έχουμε και εσάς, ας πούμε, να χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας. Στο Μαντρί απάνω πληρώνετε 145 ευρώ δημοτικά τέλη. Στο Μαντρί. Ακριβώς. Στο Μαντρί. Για ένα τετράμινο, 113 ευρώ το ρεύμα με 145 τα δημοτικά τέλη. Ναι. Ωραία είστε. Μάλιστα. Εγώ όχι, κυρία Μωραΐτη, εγώ είμαι στις Κοπρίες Βρωμά, ωραίος δεν είμαι? Όχι, είστε πάρα πολύ ωραίοι. Γιατί μάλλον οι γραβατωμένοι βρήκανε τρόπο να βγάλουν χρήμα από πού? Από τους κτηνοτρόφους. Που όπως εγώ μου λέτε εσείς είστε βουτυγμένοι μέσα στην Κοπριά. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Είμαι συνεταιριστής, δεν είμαι συνδικαλιστής. Δεν θέλω να ακούγομαι, απλώς πήρα το θάρρος
γενομένη συζήτηση. Καλά που μας το είπατε για να το ανακοινήσουμε ως θέμα. 145 ευρώ τέλη, δημοτικά τέλη στο Μαντρί. Στο Μαντρί. Βεβαίως. Ωραία. Και δεν έχω ούτε κάδους καθαριότητας, γιατί τώρα θα τους απαιτήσω, κυρία Μωραϊτη. Α, τώρα θα απαιτήσετε πολλά. 145 το τετράμινο δεν είναι λίγα. Δεν έχω το δικαίωμα. Και κάδο θα θέλετε και φωτισμό θα και θέλετε φωτισμό και ωραίο θα δρόμο θα και θέλετε. Άσφαλτος, και άσφαλτος να γίνει. Βεβαίως, γιατί να μην γίνει. Βεβαίως, δημοτικά τέλη αυτό που θέλω. Και αποχέτευση να ζητήσετε. Συγχωρήστε με λίγο, ένα λεπτάκι και κλείνω. Παρακαλώ. Βάλτε. Άκουσα συναδέλφους, η κυρία Σιδηροπούλου είναι κτηνοτρόφος. Mm. Δεν ξέρω, πρέπει να βγει και δημοτική σύμβουλος τώρα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Πείτε μου. Όχι, ναι. όχι. Δεν βγει και δεν έχει εκλεγεί. Εν πάση περιπτώσει, δράτω με τις ευκαιρίες να τιμώ τα προβλήματα και να τα υποστηρίξει. Να δώσετε το παρόν στην πανελλαδική σύσκεψη, εσείς. Θα αφήσετε μια ώρα τέτοια. Ρωτήστε και τους που μιλήσανε κυρίους και κυρίες πριν από μένα, όπως η κυρία Σιδηροπούλου, ο κύριος Λίτος, ναι. και ένας άλλος κύριος. Ναι, όλοι μιλήσαν και ο κύριος Λίτος και ο κύριος Διαμαντόπουλος. Στην Κερκίνη ήρθαν ποτέ να ζητήσουν να πούνε κάνουμε εκλογές για κτηνοτροφικό ή αγροτικό σύλλογο. Ναι, πήγαμε. Στην Κερκίνη λέει ήρθαν η κυρία Σιδηροπούλου. Βεβαίως. Απλώς εγώ επειδή υποστηρίζω τους συνεταιρισμούς και όχι τους συνδικαλισμούς. Λοιπόν, για να συνεννοηθείτε με την κυρία Σιδηροπούλου. Να απαντήσω, κυρία Μωραϊτη. Και να ακούτε την κυρία Σιδηροπούλου, εσείς, κυρία Μωραϊτη. Πρώτον, δεν έχω εκλεγεί. Ως δημοτική σύμβουλος. Ως δημοτική σύμβουλος. Δεύτερον, ως Πανσεραϊκός Κοινοτροφικός Σύλλογος, η παρουσία μας σε όλα τα χωριά έγινε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια, ναι. και Κερκίνη και Ροδόπολη και Πορόγια και παντού. Ναι, να πάτε να βρείτε και τον κύριο Αναγνώστου, φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει... Βεβαίως, μα ναι. δεν έχουμε, εμείς πάντα δημοσιοποιούμε κάθε μας ενέργεια ως κοινοτροφικός σύλλογος. Και ένα χρόνο τώρα πληρώνετε, μωρέ στο Θεό σας, και εσείς δημοτικά τέλη, πού στα Μαντριά, θα τρελαθούμε εδώ μέσα. Κυρία Μωραϊτη, όπως σας είπα και πριν, δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη μόνο όσοι κοινοτρόφοι έχουν ρεύμα, πληρώνουν και όσοι που δεν έχουν, δεν είναι το τρελό. Κυρία Σιδηροπούλου, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ναι, ένα λεπτό, πείτε κύριε Αναγνώστου. Να μην καταχαστώ το χρόνο σας, όχι τίποτα άλλο. Όχι, πείτε μας. Ναι, κύριε Αναγνώστου. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα ήθελα πάντα, επειδή όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτροφοί, το ξέρει και η κυρία Σιδηροπούλου, εγώ είμαι 52 χρονών. Άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχω. Δώστε μου χαρτί και μολύβι να σας γράψω ό,τι θέλετε. Ωραία. Απλώς στο διαδίκτυο δεν έχω. Απλώς αυτό που θέλω να βγαίνω και να βγαίνετε στην τηλεόραση, γι' αυτό σας πήρα και σας ευχαριστώ. Και καλά πολύ. Κάνατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι εμείς δεν το ξέραμε αυτό. Εγώ θα πω, η κυρία Σιδηροπούλου, συγγνώμη που είπα, γιατί νόμιζα ήταν υποψήφια. Υποψήφια ήταν, αλλά δεν εξελέγει τελικά. Εντάξει, ήταν υποψήφια. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Μόνο με τη δουλειά μου και με τα τεχνοκρατικά του θέματος. Λοιπόν, να σας ευχηθώ πάλι καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Και πάλι τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Δύναμη να έχετε. Σας, κυρία Σιδηροπούλου, κόψτε τώρα το τέλος, διότι αν ακούσουμε και τις επόμενες μέρες ότι συνεχίζουν να υπάρχουν τέλη σε Μαντριά και μάλιστα χωρίς ηλεκτροδότηση, δηλαδή ο κύριος Αναγνώστου έχει και ρεύμα. Ναι, ναι. Αλλά πληρώνουν και αυτοί που δεν έχουν ρεύμα. Που δεν έχουν καν ρεύμα οι άνθρωποι. Αχ, ένα λογαριασμό θέλω από αυτούς τους ανθρώπους να δω αν πληρώνει και στο Μαντρί. Επιφυλάσσομαι να σας φέρω, βέβαια χωρίς να φαίνεται το όνομα, αλλά θα σας φέρω ειλικρινά να το δείτε. Ναι, πείτε μου αν πληρώνουν και ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ, κυρία Σιδηροπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ να πω, αν μου επιτρέπετε, όλοι οι κτηνοτρόφοι είτε μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο είτε όχι, γιατί εμείς το ανακοινώνουμε και στα ραδιόφωνα και τηλεφωνικά και στους προέδρους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο κτηνοτροφικός κόσμος δεν μπορεί, λόγω ηλικίας σε πολλές των περιπτώσεων ή λόγω χρόνου, να ασχοληθεί και με το διαδίκτυο. Να είναι όλη την Παρασκευή εκεί και να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ, κυρία Σιδηροπούλου. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά.